συναδέλφους. Με πιάσαν τα κλάματα πάλι, ήμασταν. Συγκινήθηκα γιατί όλα τα παιδιά από το Sky τα περισσότερα έχουν έρθει εδώ, οπότε πήγα τους είδα. Όντως. Γιατί είναι η εκπομπή που ακολουθεί μετά. Ναι. Πώς έφυγα. Ήθελα να δοκιμάσω σε κάτι διαφορετικό. Μην κοίτασε με τα παιδιά, κοίτα. Σε κάτι διαφορετικό. Εγώ τα ξέρω. Εγώ θα πάρω την ερώτηση του Κωνσταντίνου και θα σε ρωτήσω πόσο δύσκολο ήταν ο απογαλακτισμός σου. Γιατί εσύ μεγάλωσες στο Sky ουσιαστικά, έτσι, επαγγελματικά. Να φύγεις από το Sky και να κάνεις κάτι άλλο σε άλλο κανάλι και σε ένα άλλο περιβάλλον. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, όταν πήρα την απόφαση να φύγω από το Sky μετά από τόσα χρόνια, πιέστηκα πάρα πολύ. Αλλά πήρα και το ρίσκο μου. Δόξα τω Θεώ, είμαι σε ένα κανάλι το οποίο νιώθω λες και είμαι χρόνια. Ναι. Δηλαδή, είμαι ούτε χρόνο. Και με έχουν αγκαλιάσει και με έχουν δεχθεί εκεί στον Αλφα με τον καλύτερο τρόπο. Νιώθω ότι είμαι χρόνια. Αυτή την απόφαση όμως ότι φεύγω λίγο από το αθλητικό, φεύγω από τη δημοσιογραφία και θέλω να πάω λίγο πιο εναλλακτικά να δοκιμάσω τι μπορώ να κάνω, δεν την πήρες πριν πας στο Survivor. Πηγαίνοντας στο Survivor, μάλλον δεν ήξερες ότι σου ανοίγονται άλλες πόρτες. Όχι. Πώς πήγες, τι σκέφτηκες? Πώς πήρα την απόφαση να πάω στο Survivor? Μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί ήταν ένα παιχνίδι, ένα reality που είχε να κάνει με τον αθλητισμό. Οπότε δεν θα μπαίνα σε αγωνιστικό reality. Ήταν αγωνιστικό, δηλαδή είχε να κάνει με αθλήματα, με τρέξιμο, με αγωνίσματα. Αλλιώς δεν θα έμπαινα. Δεν το σκέφτηκες όμως καθόλου. Καριερίστηκα να πεις ότι βγαίνοντας από εκεί θα έχω γίνει πιο γνωστή. Δεν ξέραμε την απήχηση που είχε το παιχνίδι. Οπότε λες, πάω εκεί. Μετά από 5,5 μήνες που βγήκαμε ήταν κάτι πολύ διαφορετικό. Πολύ διαφορετικό. Το περίμενες αυτό που έγινε, όχι? Ούτε στα πιο τρελά. Αλλά κανείς δεν το φανταζόταν, όχι, πιστεύω. Και είναι αυτό το πράγμα που καθόμασταν με την φίλη μου στο σπίτι και έπαιζε το τρέιλερ του Survivor και λέω, μακάρι να μπορούσα να πάω, γιατί είχα δουλειά, δεν μπορούσα να φύγω, ενώ ότι ήταν πράγματα τα οποία λέω, μακάρι. Και είναι αυτό που καμιά φορά που λες, κάνεις όνειρα, κάνεις και το σύμπαν έτσι κάπως συντομωτή και γίνονται όλα αυτά αυτό. Τι έχει αλλάξει στη ζωή σου, ποια θα είναι τα... Εμείς ξέρουμε, ρε παιδί μου, φαινομενικά, αλλά τα bullet points τα δικά σου, τα 5 bullet points για τα τελευταία 3 χρόνια. Ποια θα ήτανε? Τι θα ήθελα οι να αλλάξω? 5 βασικές αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία 3 χρόνια ζωής σου. Αλλαγές. Είναι ότι έχω γνωρίσει τον Κωνσταντίνο. Ένα. Σημαντικότερο. Είναι η αγάπη του κόσμου που παίρνουν καθημερινά. Εγώ δεν περίμενα ποτέ ότι και μετά από 2,5 χρόνια θα συμβεί και θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Ναι. Η αγάπη από τη νούμερο ένα μέρα που βγήκαμε και είδαμε την απήχηση που έχει όλο αυτό, ισχύει μέχρι τώρα, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Όχι, μέχρι. Είναι τρελό αυτό το πράγμα που γίνεται. Και πραγματικά είναι και πολύ όμορφο να υπάρχουν άνθρωποι έτσι να σε αγαπάνε, να σε στηρίζουν και να σε ακολουθούν σε ό,τι και αν κάνεις. Έχει τύχει να βρεις έξω στον δρόμο και που περπατάς κάποιον από το Survivor που δεν σε πήγαινε και πάρα πολύ, γιατί ήσουν αμφιλεγόμενοι μέσα στο παιχνίδι. Τι εννοείς, δηλαδή, από ποιο... Άλλοι σε πήγαιναν πάρα πολύ. Άγνωστο. Ναι, άγνωστο. Όχι. Εγώ δεν έχω δεχθεί έξω στον δρόμο κάτι να μου πει κάποιος αρνητικό. Αλλά υπήρχε άνθρωπος που μου είχε πει, ναι, δεν σε πήγαινα καθόλου και γνωρίζοντάς σε, μου έχεις αλλάξει εντελώς το... Και η Ναταλία το έχει πει αυτό, νομίζω. Και η Ναταλία που συνεργάζεται φέτος. Τα αρνητικά.